Ο Αλέξης Παπαχελάς μαζί μας, Διευθυντής της ε, Καθημερινής. Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση, Αλέξη. Ε, μιλάμε για μια νέα τροπή ε, στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οπωσδήποτε είναι μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Αυτό που φαίνεται είναι ότι υπήρξαν καταρχήν οι στρατιωτικές νίκες των Ουκρανών. Στη συνέχεια υπήρξε αυτό το χτύπημα στη γέφυρα, το οποίο ήταν χτύπημα στην καρδιά, ε, ε, αν θες, της εικόνας του Πούτιν. Οπότε σήμερα ήρθε η απάντηση που βεβαίω όλοι περίμεναν. Ε, είχε διευκρινιστεί από τον από το Κρεμλίνο ότι δεν θα ήταν κάτι πυρηνικό. Ήρθε όμω ένα πολύ σκληρό. Μια, 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 πολύ, πολύ σκληρά χτυπήματα σε στόχου πολιτικού, να, να το πω έτσι. Το ερώτημα που έχουν όλοι τώρα είναι ποιο είναι το, το επόμενο βήμα. Ε, δεν φαίνεται κανεί να θέλει να κάνει πίσω πάντω αυτή τη στιγμή και αυτό είναι που προβληματίζει πάρα πολύ. Ε, και επίση δεν ξέρουμε και οι Ουκρανοί το πόσο θα, θα κλιμακώσουν. Υπάρχει. Βεβαίω, μια σαφή προσπάθεια από την πλευρά των να του περιορίσουν με την έννοια ότι δεν του δίνουν, για παράδειγμα, πυροβόλα τα οποία έχουν παραπάνω από μια ακτίνα ώστε να μην μπορούν να χτυπήσουν μέσα στη Ρωσία. Αλλά οπωσδήποτε κανεί δεν ξέρει πού θα πάει αυτό το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση κατά την εκτίμησή σου να το χοντρένει κι άλλο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δηλαδή, αυτό που συζητάει όλο ο κόσμο, είδαμε και νωρίτερα αναλυτέ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο να αναρωτιούνται αν τελικά μπορεί να, να πατήσει το κουμπί για τα πυρηνικά ο Ρώσος Πρόεδρος. Και αυτό μέσα στο πλαίσιο της απόγνωσης. Ε, είναι ένας ε, ηγέτης, ε, ο οποίος είναι ισχυρός στη χώρα του και στον κόσμο, πάρα πολλά έτη που βρίσκεται στριμωγμένος σαν το άγριο ζώο στη γωνία. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν. Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από τα πυρηνικά. Νομίζω ότι τα πυρηνικά είναι κάτι το οποίο θα γινόταν μόνο σε περίπτωση που είτε αποκοβόταν τελείω η Κρυμαία, είτε οι Ουκρανοί έπαιρναν πίσω ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό που έχουν πάρει σήμερα και από αυτό που τώρα λέει ο Πούτιν ότι είναι ρώσικο. Αλλά νομίζω ότι μέχρι τότε θα δούμε είτε περισσότερα σημαντικά χτυπήματα σαν και αυτά που είδαμε σήμερα. Ενδεχομένω να δούμε μια επιχείρηση των Ρώσικων Μυστικών Υπηρεσιών που να έχει σαν στόχο από τον ίδιο τον Ζελένσκι μέχρι κάποιου υπουργού του, κάτι θεαματικό που θα ήταν ένα χτύπημα στην καρδιά του συστήματο Ζελένσκι στο Κίεβο. Νομίζω τέτοια πράγματα πρέπει να περιμένουμε και βεβαίω να δούμε και αν θα υπάρξει κάποια προσπάθεια από κάποιον να υπάρξει κάποια μεσολάβηση. Γιατί αυτό το πράγμα κανεί δεν καταλαβαίνει πού θα τελειώσει. Αλέξα, ευχαριστούμε πολύ.